Καλώς τους, καλώς ήλθατε. Η εκπομπή «Εμείς και ο κόσμος» μας αυτή την ώρα μαζί σας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που συντονίζεστε και στην Κύπρο και στο εξωτερικό μέσω του Δορυφόρου και του ΡΙΚ 1. Σε ολόκληρο το νησί και σε ολόκληρο τον κόσμο, χαιρετάμε τους αποδημούς μας. Μας τιμά η παρουσία σας. 2 ώρες το πρωί, ραδιόφωνο «Εμείς και ο κόσμος» μας. Στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου, στους 97,2, 8 με 10, όπως κάθε πρωί. Και τώρα άλλη μία ώρα τηλεόραση. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. 1-2 ώρες ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή το πρωί και 1 ωριαία τηλεοπτική. Αυτή την ώρα μας τιμάει η παρουσία σας. Τίτλος της σημερινής μας εκπομπής: Κύπρος, ένα προσκύνημα, τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού. Μία σειρά από ντοκιμαντέρ τα οποία κοσμούν και τιμούν το τηλεοπτικό μας πρόγραμμα με τη νέα αυτή τηλεοπτική περίοδο 2022-2023, κάθε Κυριακή από το ΡΙΚ 1 το πρωί. Στο στούντιο μαζί μας ο δημιουργός Μιχάλης Γεωργιάδης, σκηνοθέτης και παραγωγός, και μαζί του ένας άνθρωπος που τον αγαπάτε, είμαι σίγουρος ότι όταν θα το δείτε τώρα θα χαρείτε 2 φορές. Στους περισσότερους μας έλειψε, γιατί δεν έρχεται και πολύ συχνά πια στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τον ακούμε όμως με την φωνή πια, τη βελουδένια, με την οποία χαρακτηρίζει και επενδύει και συνοδεύει όλα αυτά τα υπέροχα ντοκιμαντέρ και όχι μόνο. Ο Δόκτωρ Κώστας Χαραλαμπίδης, καλησπέρα και στους δυο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Πώς είναι το συνέστημα, αλήθεια, κύριε Χαραλαμπίδη? Εγνώριμη. Εγνώριμο είναι, αλλά... φιλόξενη, όπως πάντα, όταν είσαι απ' έξω. Νιώθεις τη φιλοξενία, νιώθεις την αγάπη. Δεν ξέρω αν αυτό προκύπτει από την ατμόσφαιρα που κουβαλάμε όλοι. Είναι μια ολόκληρη πορεία και προσφορά. Εσείς το ξέρετε καλύτερα και μαζί με τους συναδέλφους που ήσασταν στην ίδια τηλεοπτική και ραδιοφωνική περίοδο της δημιουργίας και της παραγωγής κάποιων δεκαετιών υπέροχων σε ό,τι αφορά Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, αγαπητέ μου κύριε Χαραλαμπίδη. Σίγουρα, σίγουρα. Ή κάνω λάθος? Όχι, όχι, σωστός. Ναι. Πολύ σωστός. Μάλιστα. Αγαπητέ μου Μιχάλη, πάμε. Κύπρος, ένα προσκύνημα, μία σειρά ντοκιμαντέρ. Πόσα στο σύνολο θα είναι? 30. 30. 30 ντοκιμαντέρ, 25 λεπτά. Μάλιστα. Ήταν μια πρόθεση που είχαμε πριν 2 χρόνια. Τελικά έγινε πραγματικότητα αυτήν την περίοδο. Mm. Αυτή η ιδέα κατέβηκε όταν ήρθα σε επαφή με θεολόγους, επιστήμονες που έχουν να κάνουν με την ιστορία του χριστιανισμού στην Κύπρο. Ναι. Όταν έκανα τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανών και λοιπά. Και τα παρουσιάσαμε. Και είδα, ναι, ναι. Και είδα ότι έχει πάρα πολύ υλικό. Η Κύπρος είναι όντως ένα προσκύνημα. Ναι. Ήταν ο πρώτος χώρος που ήρθε ο χριστιανισμός στην Ευρώπη. Mm. Είναι τα πρώτα χώματα που ευτήκαν τον χριστιανισμό. Άρα έκανα αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ τον Ρίκ που την αποδέχτηκε, που μου τον άθεσε. Μεγάλη χαρά μου όταν κάνω πράγματα για το ΡΙΚ, όπως πάντα, το θεωρώ σπίτι μου. Και μεγαλύτερη χαρά μου που συνεργάζομαι με τον φίλο τον Κωνσταντίνο Χαραλαμπίδη, που πέρα από αυτά που είπες, εγώ λέω ότι η φωνή του Κώστα Χαραλαμπίδη είναι από τις φωνές που λέμε όπως τον Κατράκη. Μα αυτό ακριβώς. Που θα μείνει. Ναι, αυτό εννοούσα. Αυτό εννοούσες? Αυτό εννοούσα, γιατί είναι αυτό που εισπράττουμε. Αγαπητέ μου κύριε Χαραλαμπίδη. Και δεν είναι μόνο φωνή, ναι, είναι και έρευνα. Σίγουρα. Και μελέτη. Σίγουρα. Και μια σίγουρα εξαιρετική εκφώνηση. Κύριε Χαραλαμπίδη, είναι πολλά τα χρόνια, η πορεία αρκετή. Πια οριμάσατε, γνωρίζετε το κάθε σημείο. Αλλά είμαι σίγουρος ότι κάθε φορά που εκφωνείτε και ένα καινούριο ντοκιμαντέρ, μια καινούρια δουλειά, ανακαλύπτετε και κάτι καινούριο. Η πρόταση του παλιού μου φίλου και συνεργάτη Μιχάλη, χρόνια πάει πίσω αυτό, ναι, να συνεργαστούμε σε αυτή την καινούργια παραγωγή τηλεοπτική, με χαροποίησε πάρα πολύ. Γιατί εδώ θα εξετάσουμε μαζί με συνεργάτες άλλους και ειδικούς, πιο ειδικούς, τα πρώτα χριστιανικά χρόνια στην Κύπρο, την περιπέτεια ή την περιπέτεια, η όδη πορεία της νέας θρησκείας στη Ρωμαϊκή, Βυζαντινή και Φράγκικη περίοδο. Που δεν ήταν εύκολη πορεία. Όχι. Και ναι, ήταν η πρώτη χριστιανική χρόνη στην Κύπρο. Ήταν μια διελκυστίντα πολιτικών, στρατιωτικών και θρησκευτικών επιρροών Ανατολής Δύσης. Μάλιστα. Έτσι ο χριστιανισμός με τα χρόνια ρίζωσε για καλά. Υπό αυτή την έννοια, μας γοητεύει και με γοητεύει αυτή η συνεργασία, γιατί είναι κάτι καινούργιο. Ναι. Παρόλο ότι, ας μου επιτραπεί
η συναισθηματική έτσι, ότι όλοι θυμόμαστε το Κύπρο σε ένα ταξίδι. Ναι, κάθε φορά που πηγαίναμε σε ένα χωριό, η πρώτη μας κουβέντα ήταν να επισκεφθούμε τον ναό, να βάλουμε το σταυρό μας. Να... Έτσι και τώρα αυτό γίνεται. Ναι. Αυτό προσπαθούμε. Δεν είναι υπερβολή. Είναι μια κατάθεση, αγαπητέ μου Μιχάλη. Και με αυτή τη σειρά των ντοκιμαντέρ Κύπρος ένα προσκύνημα και με το Κύπρος ένα ταξίδι, αγαπητέ μου κύριε Χαραλαμπίδη, αλλά και με όλες τις άλλες δουλειές τηλεοπτικά και στο πολύ πολύτιμο αρχείο μας που υπάρχουν πια και είναι θησαυρός. Ανατρέχουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα, ξέρετε. Έτσι, και έτσι, παίρνουμε πάρα πολλές πληροφορίες από όλα αυτά. Να κάνουμε αρχή. Βέβαια. Να κάνουμε αρχή με το πρώτο επεισόδιο που είναι τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού. Έχει ήδη προβληθεί. Θα ακολουθούμε εμείς για να μην το προδίδουμε ως περιεχόμενο κάποιες εβδομάδες αργότερα, ούτως ώστε αυτοί που δεν έχουν την ευκαιρία την Κυριακή το πρωί, τι ώρα. 11 και 30 το πρωί. 11 και 30 το πρωί από το Ρικένα, να μπορούν να το βλέπουν στις καθημερινές στις 2,5 ώρα από την εκπομπή «Εμείς και ο κόσμος». Το πρώτο επεισόδιο, παρακαλώ, Κύπρος ένα προσκύνημα, τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού. Όταν η Αγία Ελένη επέσωσεν και άραξεν εις την Κύπρον, έβγαλεν το σεντούκι με τους δύο σταυρούς και έφαγεν εις το βασιλοπόταμον. Και όταν απόφαγεν, έπεσεν από τον κόπον της θαλάσσου και εκοιμήθην, και είδεν έναν όρωμαν ότι ένας παιδίος άνθρωπος είπεν της, «Κυρία μου Ελένη, ως γιον επίκες εις την Ιερουσαλήμ και έκτισες πολλούς ναούς, ίντζου πείσε και όδε, ότι ορισμός είναι εις την αυτήν χώραν να κατοικούσιν ανθρώποι έως της συντελείας και να με εξηλειφθεί εις τους αιώνας και χτίσε ναόν εις το όνομα του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού και βάλε από τα τίμια ξύλα αποβαστάς». Κύπρος, νησί των Αγίων και των Μαρτυρίων, τόπος αγιασμένος και ευλογημένος από τις πατημασιές Αγίων Πατέρων και Οσίων. Μια διαχρονική ιστορική διαδρομή του τόπου αυτού, μέσα στους αιώνες, με τις ευλογίες και τη σκέπη της Παναγίας και του Χριστού, αφού το νησί αυτό ήταν από τους πρώτους γεωγραφικούς χώρους στους οποίους έφτασε το μήνυμα του Ιησού Χριστού, αμέσως μετά τον λιθοβολισμό του πρωτομάρτυρα Στεφάνου, το 33 ή 34 μετά Χριστόν. Μήνυμα που έφεραν οι Απόστολοι Παύλος, Βαρνάβας και Μάρκος το 45 μετά Χριστόν, οι οποίοι διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη μετάβαση από την ειδωλολατρεία στο χριστιανισμό. «Αύτε δε γενέσεις των ιών Νόε, Σιμ, Χαμ και Ιάφεθ, και γεννήθησαν αυτοίς οι ιοί μετά των κατακλυσμών. Οι ιοί Ιάφεθ, Γαμέρ και Μαγόγ και Μαδί και Ιωιάν και Ελισά και Θοβέλ και Μοσόχ και Θύρας, και Ι, Ιωιάν, Ελισά και Θάρσης, Κίτιοι, Ρόδιοι». Ο χριστιανισμός στην Κύπρο είναι ένα μεγάλο ταξίδι, μια μεγάλη υπόθεση. Δεν είναι κάτι που συνέβη σε μια στιγμή ακαριαία. Για να είναι Αγία Νήσος, για να έχει δώσει τόσους πολλούς Αγίους, για να διαθέτει τόσα πολλά μνημεία, για να έχει παρουσία πατέρων στις Οικουμενικές Συνόδους, πάνω να πει ότι είναι μια στιβαρή εκκλησία, μια μεγάλη εκκλησία, αρχαιοτάτη βεβαίως από τις πρώτες, αποστολική κυριολεκτικά, γιατί ξέρετε στο σύμβολο της πίστεως λέμε εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία και εννοούμε ότι όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουμε την πίστη μας από τους Αποστόλους δια της διαδοχής, της χειροτονίας δηλαδή των Επισκόπων, της διδασκαλίας της Ορθόδοξης από τον Χριστό στους Αποστόλους και ύστερα στους μαθητές τους μέχρι τις μέρες μας. Η Εκκλησία της Κύπρου όμως είναι αποστολική και από ιστορικής απόψεως, γιατί εδώ έδρασαν κορυφαίοι Απόστολοι. Στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται ότι μετά από τον κατακλυσμό από τα παιδιά του Νόε, το Σιμ, το Χαμ και τον Ιάφεθ, και συγκεκριμένα τώρα στην περίπτωση μας από τον Ιάφεθ, τον Ιαπετών όπως έλεγαν οι Έλληνες,
Απόγονοι λοιπόν εκείνου του ανθρώπου, γιατί εκεί στην Παλαιά Διαθήκη, στο κεφάλαιο αυτό, στη Γένεση συγκεκριμένα, εξετάζεται το πώς πολλαπλασιάστηκε ο κόσμος μετά από τον κατακλυσμό, μετά από την καταστροφή. Ένας λοιπόν από τους απογόνους του Νόε, από το γένος του Ιάφεθ, λέγεται Ιωιάν. Και από αυτόν τον Ιωιάν, Γιαβάν, Ιουνάν, που λένε πολλοί, έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν απόγονοι του. Και οι απόγονοι αυτοί κατονομάζονται. Και μεταξύ αυτών των που κατονομάζονται είναι οι Κίτιοι. Οι Κίτιοι, δηλαδή του Κιτίου. Βέβαια θα μου πείτε, το Κίτιον, αν είναι συνομήλικο της Αγίας Γραφής της Παλαιάς Διαθήκης και αναφέρεται, θα πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί επιτρέψετε μου, επειδή είμαι και θεολόγος, να κάνω και καμιά θεολογική παρέμβαση. Πολλές φορές αρεσκόμαστε να παραπέμπουμε όταν θέλουμε να βρούμε την αρχαιότητα κάποιου αντικειμένου, κάποιας ιδέας, κάποιας φιλοσοφίας, να παραπέμπουμε στους αρχαίους Έλληνες, σε κάποιους άλλους κλπ. Και συνήθως περιφρονούμε τα κείμενα της Αγίας Γραφής. Αλλά η Παλαιά Διαθήκη είναι αρχαιότερη του Πλάτωνος, του Σοκράτους, του Αριστοτέλους, του Μεγάλου Αλεξάνδρου κλπ. Και αναφέρεται λοιπόν, αν το δεχτούμε όπως και είναι που λένε οι κριτικοί θεολόγοι, ότι συγγραφέας των πρώτων βιβλίων, μεταξύ των οποίων και η Γένεση, είναι ο Μωυσής, ο οποίος υπολογίζει ότι έζησε γύρω στο 1100 π.Χ. Είναι μια σημαντικότατη ιστορική μαρτυρία αυτή, δηλαδή ότι οι Κύπριοι, οι κάτοικοι της Κύπρου δηλαδή, είχαν την καταγωγή τους από τον Ιωιάν, δηλαδή από τους Ίωνες. Είναι Έλληνες, ελληνικής καταγωγής. Μάλιστα σε άλλη παράγραφο αναφέρεται και ένας άλλος λαός που λέγονται Ελισά. Και αυτούς τους Ελισά τους ερμηνεύουν είτε ως τους Έλληνες είτε ως τους κατοίκους της Αλασίας, που πάλι λέγεται η Κύπρος με άλλο όνομα. Βλέπετε λοιπόν που πηγαίνουν έτσι οι ρίζες μας, που φτάνουν. Και επομένως σε αυτό το χώρο υπήρχε διαδεδομένη η ελληνική γλώσσα. Υπάρχουν διάσπαρτα ελληνικά μνημεία, δεν χρειάζεται να απαριθμίσει κανείς τα θέατρα, τους αρχαίους ναούς, του Απόλλωνα, της Αφροδίτης, στην Πάφο κλπ. Και όλα εκείνα τα οποία μαρτυρούν την ελληνικότητα του χώρου. Κατοικούσαν λοιπόν στην Κύπρο Έλληνες ιδωρολάτρες που λάτρευαν τους θεούς του Ολύμπου. Κατοικούσαν όμως και πολλοί Εβραίοι από αρκετούς αιώνες πριν από την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Γιατί συνδυάζεται η παρουσία των Εβραίων με την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, αλλά και προηγουμένως υπήρχαν πάρα πολλοί που ανέρχονται σε χιλιάδες, και μάλιστα υπήρχαν και σχέσεις οικονομικές, εμπορικές. Αναφέρεται ότι τα μεταλλεία της περιοχής των Σόλων είχαν ενοικιαστεί από τον Ηρώδη τον Βασιλέα, και υπήρχαν γι' αυτό το λόγο πολλοί επιστάτες, εργάτες κλπ. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν φέρει την λατρεία των Ιουδαίων στην Κύπρο. Γι' αυτό και λέγεται εκεί στην Καινή Διαθήκη τώρα, όταν έγινε ο λιθοβολισμός του πρωτομάρτυρο Στεφάνου, περίπου 33 μετά Χριστόν υπολογίζεται, μετά από τη Σταύρωση του Κυρίου, λίγο καιρό. Όταν λοιπόν έγιναν αυτά τα θλιβερά γεγονότα, αναγκάστηκαν πολλοί να φύγουν από την Παλαιστίνη, χριστιανοί, γιατί καταδιώκουν το πλέον και φοβούν το να μην πάθουν και εκείνοι τα ίδια. Έφυγαν λοιπόν πολλοί από αυτούς και έφτασαν στις γύρω χώρες, και αναφέρεται ρητά και η Κύπρος, και από τη θλίψη τους, λέει, την πολλή που έγινε εκεί με τον λιθοβολισμό, δεν μιλούσαν σε όλους αλλά παρά μόνο σε Ιουδαίους. Το χρησιμοποιώ αυτό για να πω ότι υπήρχαν πολλοί Ιουδαίοι και είχαν τις συναγωγές τους. Και υπάρχουν και ρήπια βέβαια των συναγωγών και στη Σαλαμίνα και στην Πάφο και αλλού. Οι χριστιανοί που είχαν διασκορπιστεί από τα Ιεροσόλυμα μετά το διωγμό που ακολούθησε το λιθοβολισμό του Στεφάνου έφτασαν ως τη Φινίκη, την Κύπρο και την Αντιόχεια. Σε κανένα δεν κήρυταν για τον Χριστό παρά μόνο στους Ιουδαίους. Ανάμεσά τους ήταν και μερικοί Κύπροι και Κυριναίοι που είχαν έρθει στην Αντιόχεια και κήρυταν στους ελληνόφωνους Ιουδαίους το χαρμόσυνο μήνυμα ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος.
Κύπρος ένα προσκύνημα, μια εξαιρετική σειρά ντοκιμαντέρ 30 επεισοδίων. Μπορείτε να την παρακολουθείτε κάθε Κυριακή στις 11.30 το πρωί από το ΡΙΚ 1. Και βέβαια, ανά τα χρονικά διαστήματα, θα φιλοξενείτε και από αυτήν εδώ την εκπομπή, ούτως ώστε να έχουμε την ευκαιρία να την μεταδίδουμε και σε εσάς που δεν θα μπορείτε με αυτή την ώρα της Κυριακής να τα παρακολουθείτε. Είναι μια ολόκληρη δουλειά, γιατί σε αυτήν λαμβάνουν μέρος και άνθρωποι οι οποίοι είναι πηγή γνώσεων και καταθέτουν και τις απόψεις τους και τις θέσεις τους, αλλά και τις γνώσεις τους, κύριε Χαραλαμπίδη. Ακριβώς θεμελιώνεται με αυτόν τον τρόπο. Αναζητήσαμε ναι. Από τους καλύτερους τους καλύτερους. Ναι, δεν θέλω να αδικήσω κανένα, γιατί έχουμε υπέροχους θεολόγους. Ναι, δεν ακούγεται εγωιστικό, είναι αλήθεια. Ναι, έτσι. Ναι. Υπό αυτή την εννοία, λοιπόν, τα κείμενα, η έρευνα, δίνονται σε αυτούς για να τα... αν θέλετε να τα διορθώσουν, να τα απροσθέσουν ή να αφαιρέσουν, αλλά ουσιαστικά είναι μια αγαστή συνεργασία η οποία σε παίρνει. Ευελπιστούμε ότι μέσα από αυτές τις εκπομπές θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε την ιστορία, τους θρύλους, την τέχνη των εκκλησιών, ακόμη και των μοναστηρίων, αλλά και τα θαύματα των Αγίων Οσίων Σαμαρτήμας. Είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να πορευτούμε σε ένα ταξίδι πίστης, ιστορίας και πολιτισμού. Πόσο όμορφα. Και βέβαια τεχνικά πολλή δουλειά. Το γνωρίζετε, κύριε Χαραλαμπίδη. Ο Μιχάλης το ζει και το δημιουργεί, γιατί κάθε λέξη και έννοια θα πρέπει να οπτικοποιείται. Ίσως και κάποιες φορές να δραματοποιείται. Μιχάλη. Δραματοποιείται ως ένα σημείο. Ναι. Αλλά αυτό που ήθελα να προσθέσω σε αυτά που είπε ο Κώστας είναι ότι ο στόχος από την καιρό που έκανα την πρόταση ήταν ότι βλέποντας που ζούμε τα τελευταία χρόνια, γιατί προσπάθεια γίνεται για να ξεχάσουμε τη ρίζα μας, την παράδοση μας. Μάλιστα. Γίνεται ένας εξωτερικός πόλεμος με συμμάχους ή δυστυχώς και εντός. Έχει κόσμο, έχει νέους που βλέπουν μόνο τα κακά των παπάδων και επειδή έχει έναν παπά ο οποίος δεν τους αρέσκει, καταστρέφεται όλη αυτή η δουλειά που έγινε τόσους αιώνους από τον χριστιανισμό, από το μήνυμα του Χριστού και προτιμούν να πιστεύουν στο διάβολο. Ναι. Πράγματα που δεν είναι αλληλένδετα, αγαπητέ μου κύριε Χαραλαμπίδη. Και είναι και λάθος να βρίσκουμε αυτές τις δικαιολογίες. Τολμώ να πω ότι η Ορθοδοξία, γιατί εκεί πάμε και ορθώνουμε την πίστη μας, δεν είναι θέμα θρησκείας ή όχι, είναι θέμα κουλτούρας, πολιτισμού. Ακριβώς. Και είναι ένα κομμάτι αναπόσπαστο και ο Κύπριος έχει αυτή την, είχε πάντα αυτή την έφεση και τάση και έχει δίκιο ο Μιχάλης ότι στις μέρες μας γίνεται προσπάθεια να αποδομηθεί ότι έχει σχέση με αρχέτυπα αξίες πολιτισμού. Μάλιστα. Να κάνουμε και μια ιδιαίτερη αναφορά στον κύριο Παπαδόπουλο. Στο Φέδωνα, βέβαια. Στο Φέδωνα, εξαιρετικός. Τον οποίο είχα τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε και ραδιοφωνικά σε εκπομπές. Είναι πραγματικά εκπληκτικές οι γνώσεις του, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο τα αφηγεί. Είναι χρυσάφι αυτό που βγαίνει από το στόμα του. Πραγματικά, εμείς αισθανόμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε να κάνουμε με τέτοιους ανθρώπους. Ναι. Και είμαι σίγουρος, λέω και για τον Κώστα, για μας είναι ένα πανεπιστήμιο όλη η ιστορία. Κύριε Χαραλαμπίδη, θέλετε να προσθέσετε. Είναι ένας αγαπημένος φίλος, συνεργάτης. Δεν αρνήθηκε ποτέ, ακόμη και στις αρχές, μάλλον προς το μέσο του καλοκαιριού, θα έφευγε ο άνθρωπος και θα ξεκινούσαμε, τον είχαμε και σαν σύμβουλο κλπ. Mm-hmm. Έσπευσε αμέσως και ανταμώσαμε. Μου έστειλε υλικό να το επεξεργαστώ. Του έστειλα πίσω υλικό, τα διόρθωσε και από τη Θεσσαλονίκη μου στείλε τους χαιρετισμούς. Ότι βαίνομαι καλώς. Χαίρομαι. Κύπρος ένα προσκύνημα. Τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, τα αποσπάσματα από το πρώτο ντοκιμαντέρ. Από το ΡΙΚ 1 κάθε Κυριακή στις 11.30, παρακαλώ. Ή καλή συνάντηση στο Κοντρόλ στο δεύτερο επεισόδιο. Έτσι λοιπόν αυτοί σταλμένοι από το Άγιο Πνεύμα κατέβηκαν στη Σελεύκεια και από εκεί με πλοίο πήγαν στην Κύπρο. Όταν έφτασαν στη Σαλαμίνα της Κύπρου, κήρυταν το Λόγο του Θεού στις συναγωγές των Ιουδαίων. Αφού διέσχισαν το νησί, έφτασαν στην Πάφο. Εκεί βρήκαν κάποιο μάγο και ψευδοπροφήτη Ιουδαίο που λεγόταν Βαρ-Ιησούς. Αυτός ήταν φίλος του ανθύπατου Σέργιου Παύλου, που ήταν άνθρωπος συνετός.
ο Σέργιος Παύλος προσκάλεσε τον Βαρνάβα και τον Σάβλο και ζήτησε να ακούσει το Λόγο του Θεού. Οι Απόστολοι είχαν χωριστεί μεταξύ τους και είχαν αναλάβει πεδίο δράσεως σε διάφορες περιοχές της Οικουμένης και επέλεξαν, λέει, οι χριστιανοί της Αντιοχίας, φωτίστηκαν από το Άγιο Πνεύμα και επέλεξαν ανάμεσα σε όλους τους Αποστόλους τον Παύλο και τον Βαρνάβα για να έρθουν να διδάξουν στην Κύπρο. Ξεκίνησαν λοιπόν οι δύο Απόστολοι, κατέβηκαν στη θάλασσα, στη Σελεύκεια, πήραν το πλοίο και έφτασαν στην περιοχή της Σαλαμίνας, που είναι εγκύτερα προς την περιοχή της Παλαιστίνης. Έφτασαν λοιπόν εκεί, δίδαξαν στις συναγωγές και στη συνέχεια διέσχισαν όλη την Κύπρο, όπως αναφέρεται στις πράξεις των Αποστόλων. Αυτά που λέω δηλαδή είναι καταγεγραμμένα και είναι πάλι πολύ σημαντικό το ότι η Κύπρος μας, η νήσος μας, αναφέρεται ως Αποστολική Εκκλησία, ως ιδρυθής από τους Αποστόλους και όλα αυτά τα ιστορική σημασία αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη, στις πράξεις των Αποστόλων. Στο 13ο κεφάλαιο συγκεκριμένα, έφτασαν λοιπόν οι Απόστολοι στην Κύπρο και διέσχισαν, λέει, όλη την νήσον άχρη της Πάφου, μέχρι την Πάφο. Τώρα αυτό το διέσχισαν, δεν αναφέρεται εκεί από ποια μέρη πέρασαν, αλλά από τα αποτελέσματα και από κάποιες πηγές οι οποίες βέβαια είναι μεταγενέστερες. Γιατί πάλι να πούμε ότι κυκλοφορούσαν και κάποια κείμενα τα οποία είχαν τις επωνυμίες κάποιων Αποστόλων, αλλά βέβαια δεν είναι γνήσια, είναι από τα λεγόμενα απόκρυφα κλπ. Και τα οποία δίδουν κάποιες μαρτυρίες για την πορεία αυτή. Αλλά υπάρχουν και κάποιες τοπικές παραδόσεις, κάποιοι θρύλοι, οι οποίοι δένουν κάπως τα πράγματα. Λοιπόν, υπάρχει μία έτσι αποδοχή ότι ακολούθησαν έναν παραλιακό δρόμο, επειδή στη νότια παραλία της Κύπρου υπάρχουν κάποιες αρχαίες πόλεις. Είναι, αν ξεκινήσουμε έτσι νοερά από την Αμόχωστο, μετά είναι η περιοχή της Λάρνακας που είναι το αρχαίο Κίτιο, όπου συναντούν τον Λάζαρο εκεί. Ο Λάζαρος, ο οποίος είναι ο άνθρωπος τον οποίο ανέστησε ο Χριστός, για να αποφύγει την μήνη των Εβραίων, έφυγε από την Παλαιστίνη και ήρθε στην Κύπρο. Και είναι ο πρώτος επίσκοπος Κητίου, εχειροτονήθηκε από τους Αποστόλους πρώτος επίσκοπος Κητίου. Αυτή η λεπτομέρεια έχει μία σημασία, γιατί ναι μεν ο Άγιος Λάζαρος είναι μία σπουδαία προσωπικότητα, είναι ο φίλος του Χριστού, αλλά στην Εκκλησία υπάρχει μία τάξη, υπάρχει μία ιεραρχία. Και οι Απόστολοι εχειροτώνησαν τον Λάζαρο και τον έκαναν επίσκοπο. Η παράδοση της Εκκλησίας της Κύπρου θέλει να έρχεται η ίδια η Θεοτόκος εις την νήσο και να φέρει εις τον Λάζαρο και να του παραδίδει άμφια τα οποία κέντησε ίδια, τόση αγάπη του είχε επειδή ήταν ο φίλος του Υιού της. Ακολουθώντας την ίδια παραλιακή οδό, συναντάμε την Αμαθούντα, συναντάμε το Κούριο και φτάνουμε μέχρι την Πάφο. Υπάρχει όμως και μία άλλη έτσι διαδρομή που εικάζουν κάποιοι ότι αυτή είναι, που ακολουθείται έτσι μέσα από το βουνό του Τροώδους και διασχίζει όλη την περιοχή μέχρι τους Όλους, δηλαδή μέχρι την βόρεια ακτή που είναι η περιοχή της Μόρφου και συνδέεται βέβαια με τον Άγιο Αυξήβιο που είναι και αυτός ένας από τους Αποστολικούς Πατέρας και διασχίζουν στη συνέχεια το βουνό, το δάσος Πάφου ας πούμε, μέσα από τα χωριά Μέσανα, Σαλαμιού, εκείνα τα χωριά και φτάνουν Παναγιά και φτάνουν μέχρι την Πάφο. Γι' αυτό και είπα προηγουμένως για κάποιες παραδόσεις, όπου εκεί στην Σαλαμιού υπάρχουν κάτι θεόρατες αιωνόβιες ελιές που λένε οι κάτοικοι εκεί ότι είναι αποστολικές, γιατί λέει εκεί έκατσαν να ξεκουραστούν ο Παύλος με τον Βαρνάβα και έφαγαν ελιές και τα κουκούτσια που έριξαν οι κοκκόνες εφύτρωσαν και είναι οι λεγόμενες αποστολικές ελιές που βρίσκονται εκεί στην Σαλαμιού. Έτσι οι Ιουδαίοι αυτοί που είχαν ριζώσει ήταν εκείνοι οι οποίοι έγιναν οι πρώτοι δέχτες συγκροτημένα της χριστιανικής διδασκαλίας μέσω των διωγμένων από την Παλαιστίνη χριστιανών, μέσω εμπόρων, μέσω δούλων που επολούν το και έφταναν εις την Κύπρο. Αλλά συνηθίζουμε να λέμε, και θα μπούμε λίγο στον ρου της εκκλησιαστικής ιστορίας της Κύπρου, συνηθίζεται να λέμε ότι η Εκκλησία της Κύπρου ιδρύθηκε από τους Αποστόλους Παύλο και Βαρνάβα και ιδρυτής και προστάτης της και εκείνος ο οποίος έχει τον θρόνο της είναι ο Απόστολος Βαρνάβας. Θα εξηγήσω στη συνέχεια για ποιο λόγο, ενώ ήρθανε μαζί με τον Παύλο, θεωρείται ο Βαρνάβας ως ιδρυτής και προστάτης της Εκκλησίας της Κύπρου.
Αφού διασχίσαμε τη θάλασσα, φτάσαμε νύχτα στην Κύπρο και όταν ήρθαμε στο λεγόμενο Κορμακίτη, βρήκαμε τους υπηρέτες του ναού των ειδώλων Τίμωνα και Αρίστονα. Προχωρήσαμε μέσα από τα βουνά και φτάσαμε στην πόλη του Λαμπαδιστή. Στο σπίτι του βρήκαμε και τον Ηράκλειο. Αφού τον χειροτονήσαμε επίσκοπο στην Κύπρο και αφού ιδρύσαμε εκκλησία στην Δαμασό, τον αφήσαμε να διοικεί τους αδερφούς που κατοικούσαν εκεί. Εισήλθε ο Βαρνάβας στη συναγωγή και δίδασκε τους Ιουδαίους. Οι Ιουδαίοι της Συρίας οργίστηκαν πολύ και αφού ξεσηκώθηκαν τον άρπαξαν. Ύστερα αφού τον έβγαλαν έξω και τον βασάνισαν αρκετά, τον οδήγησαμε στη νύχτα έξω από την πόλη και εκεί τον θανάτωσαν οι παράνομοι. Ο Μάρκος βγαίνοντας έξω από την πόλη κατά τα δυτικά μαζί με κάποιους αδερφούς συνέλεξε κρυφά το λείψανο του Αγίου Βαρνάβα. Και αφού το έθαψαν σε ένα σπήλαιο περίπου 5 στάδια από την πόλη, αναχώρησαν, κάνοντας μεγάλο θρήνον γι' αυτό. Ο Σέργιος Παύλος ήταν ένας άνθρωπος σοβαρός, νουνεχής, ο οποίος θέλησε να ακούσει τη διδασκαλία των Αποστόλων, άκουγε κάτι καινούριο. Οι Ρωμαίοι βέβαια δεν ασπάζονταν τον χριστιανισμό, ήταν η άρχουσα τάξη την εποχή εκείνη. Η Κύπρος δηλαδή ήταν ρωμαϊκή αποικία, υπήγετο στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ο Ελίμας όμως ο μάγος, ο οποίος ήταν στην ομάδα που υποστήριζε τον Σέργιο Παύλο, ήταν από τους παρακαθήμενους του, προσπαθούσε να παρεμποδίσει το κήρυγμα των Αποστόλων και ο Απόστολος Παύλος τον επετίμησε και του είπε ότι το Άγιο Πνεύμα από εκείνη την ώρα θα τον τυφλώσει για να καταλάβει τη δύναμη του Θεού. Και έτσι με αυτό το θαύμα επίστεψε ο Σέργιος Παύλος και σημειωτέων από εκείνη τη στιγμή ο Σαούλ, ο Σαύλος, ονομάστηκε Παύλος από αυτό το περιστατικό. Από εκείνη τη στιγμή και μετά είναι Απόστολος Παύλος. Μαζί βέβαια και ο Βαρνάβας. Αυτό το περιστατικό έχει μεγάλη, πολύ μεγάλη σημασία, γιατί είναι το πρώτο άνοιγμα του χριστιανισμού στα έθνη. Οι Απόστολοι ήθελαν να διδάξουν στα έθνη, αλλά ένα επίσημο πρόσωπο, ένας διοικητής Ρωμαίος, αξιωματούχος, να ασπάζεται το χριστιανισμό, δίδει γραμμή ουσιαστικά και στον υπόλοιπο πληθυσμό. Γι' αυτό ένας λόγος που ο χριστιανισμός εξαπλώθηκε τόσο ραγδαία και τόσο έντονα στην Κύπρο από τα πρώτα εκείνα χρόνια, γιατί τον ασπάστηκε και ένας αξιωματούχος. Σύμφωνα πάλι με πηγές νεότερες και κατά την παράδοση, εκείνος ο άνθρωπος αργότερα αφιερώθηκε ολοκληρωτικά, ο Σέργιος Παύλος, αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στο χριστιανισμό και έγινε μάλιστα και ιερωμένος και επίσκοπος στη Γαλλία, όπως και συγγενικά του πρόσωπα που ένας ανεψιός του εγκατέλειψε τα εγκόσμια και πήγε στην Παλαιστίνη και είναι και εκείνος ιερωμένος και συγγενικά του πρόσωπα τελικά ασπάστηκαν όλα το χριστιανισμό. Αυτή η ιστορία δίδει έτσι τις απαρχές του χριστιανισμού στην Κύπρο, αυτά είναι που αναφέρει η Καινή Διαθήκη. Τώρα, άμα δούμε πάλι σημειολογικά κάποια χριστιανικά μνημεία, δεν θα τα πω πρωτοχριστιανικά γιατί δεν σώζονται τα πρώτα, αλλά υπάρχουν. Για παράδειγμα, στο χωριό Μέσανα που ανέφερα προηγουμένως, υπάρχει, ίσως να είναι και μοναδικό στην Κύπρο, ναός του Αγίου Τυχικού, παλαιότερα μοναστήρι. Και υπάρχουν και άνθρωποι που παίρνουν εκείνο το όνομα. Γιατί ο Τυχικός είναι ένας εκ των 70 Αποστόλων και απεστάλλει αργότερα από τον Απόστολο Παύλο στην Κύπρο για να γίνει επίσκοπος. Αυτά τα γεγονότα, δηλαδή, αυτά τα πράγματα που συνδέουν τους ανθρώπους με τα μνημεία, ο Άγιος Αυξήβιος γνωρίζουμε στον Αστρομερίτη, στην περιοχή της Σολέας για την εκκλησία του, του Αποστόλου Βαρνάβα ο τάφος που βρίσκεται στη Σαλαμίνα, όλα τούτα δένουν, ας πούμε, την παρουσία αυτών των ανθρώπων. Και βεβαίως το σπήλαιο του Αγίου Ηρακλειδίου, κοντά στο πολιτικό, η περιοχή που το συνάντησαν οι Απόστολοι στην Ορεινή, κατά την περιοδία εκείνη, εκεί που είναι σήμερα το μοναστήρι του Ιωάννη του Λαμπαδιστή, εκεί θεωρείται ότι έγινε η βάπτιση του σε εκείνο τον ποταμό και έγινε και εκείνος ιερωμένος και ύστερα επίσκοπος και μάλιστα ουσιαστικά διάδοχος του Αποστόλου Βαρνάβα σε κάποια φάση, επίσκοπος όλης της Κύπρου, γιατί τον βλέπουμε να αναμειγνύεται σε υποθέσεις της πρώτης εκκλησίας, να προσπαθεί να ειρηνεύσει τους χριστιανούς και να αντιμετωπίσει διάφορα άλλα προβλήματα. Όλα τούτα λοιπόν δείχνουν το πόσο παλιά είναι η χριστιανική πίστη στην Κύπρο.
Κύπρο σε ένα προσκύνημα, μια σειρά ντοκιμαντέρ από το ΡΙΚ 1 κάθε Κυριακή στις 11.30. Βλέπουμε αποσπάσματα από το πρώτο επεισόδιο, το οποίο μεταδόθηκε με τίτλο «Τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού». Όταν δει κάποιος δορυφορικά την Κύπρο και το πόσο κοντά βρίσκεται στους Αγίους Τόπους, δικαίως η Κύπρος ονομάζεται εκεί η Κύπρος των Αγίων, αγαπητέ μου κ. Χαλαμπίδη. Ή κάνω λάθος? Όχι, όχι, πολύ σωστά. Επίσης είναι κοντά στην Μικρά Ασία, ναι, που ήταν γεμάτο από Αγίους. Ναι, ναι, πολύ σωστά. Έτσι. Ναι. Και ούτε με. Λέει από τις πράξεις των Αποστόλων, ναι, το κρατώ αυτό, συγκρατώ γιατί με βοήθεια. Εκπευθέντες υπό του Πνεύματος του Αγίου κατήλθον εις την Σελεύκεια. Δέστε και έτσι, ναι, εκεί θεντέ απέπλευσαν εις την Κύπρο. Μάλιστα. Η Κύπρος δηλαδή ήταν η πύλη μέσα από την οποία πέρασε το μήνυμα, μάλιστα, του χριστιανισμού. Είστε καθηγητής στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, ενημέρωσης και πολιτισμού. Πώς βλέπετε να γίνεται αντιληπτό όλο αυτό το θέμα, το οποίο αγγίξατε ελαφρά στην αρχή, σε ό,τι αφορά αυτό τον πολιτισμό, τον θρησκευτικό, την καταγωγή και τις αφορμές πιθανόν από πρόσωπα και καταστάσεις, Δόκτωρ Χαραλαμπίδη? Η υπόθεση χριστιανός ή μη χριστιανός, μια προσωπική μεν, αλλά στην περίπτωση της Κύπρου ήταν ένα συστημικό γεγονός, ανατραπής. Γιατί η εποχή εκείνη, όπως διαβάζουμε και πληροφορίες από τις πηγές κλπ, υπήρχε φοβερή βία ενάντια σε αυτούς που τι κήρυξαν, τι προσπάθησαν, την αγάπη. Μάλιστα. Άρα η τελείωση του ανθρώπου να οδηγηθεί, ξεκινάμε τώρα θα πάμε πίσω από τον ανθρωπίδη ή τον, ναι, σκεφτό άνθρωπο, τον όρθιο, τον σάπιεν, στη συνέχεια η πορεία του να εκπολιτιστεί ή να διαφοροποιηθεί από το υπόλοιπο, από τα πρωτεύοντα θηλαστικά, είναι η διαδικασία αυτή της αλληλεγγύης, της αγάπης, της συναδέρφωσης. Όλα αυτά τα στοιχεία δεν μπορεί να στα δώσει η οικονομία, η ευμάρεια, η καλή νόμη κλπ. Αλλά μια ηθική, μια ταπείνωση στα πράγματα. Σας ικανοποιεί αυτή η ηθική ταπείνωση των πραγμάτων σήμερα? Όχι, σίγουρα όχι. Πιστεύω ότι οδεύουμε, θα χρησιμοποιήσω, επικαλούμε τώρα έναν σύγχρονο ανθρωπολόγο που λέει το ανθρώπινο είδος έχει δύο επιλογές. Ή μετεξελίσσεται ή εξαφανίζεται. Το κρατάω αυτό. Δεν είναι δυνατόν. Και με την ιδιαιτερότητα αυτού του νησιού, ωστόσο, έτσι. Ναι. Όπου απειλείται από πολλές πλευρές. Το έθιξε πολύ σωστά και ο Μιχάλης, γιατί κινδυνεύουμε και θα πάμε και στα κατεχόμενα στη συνέχεια να δούμε τι έχει και δεν έχει και πώς άλλαξαν αυτά. Ναι, εννοείται στη σειρά των ντοκιμαντέρ. Ενώ ναι, αυτό η αναζήτηση που κάνουμε, εμένα με γοητεύει και τον Μιχάλη. Τουλάχιστον κατατίθενται κάποια πράγματα, ναι, και εμένα. Και εμένα. Διασφαλίζονται. Mm. Ξέρεις, επίσης θα ήθελα να πω ότι. Παρακαλώ. Όλο αυτό ξεκινά από τη μεγάλη αγάπη για την Κύπρο. Ναι, για την πατρίδα μας. Πολύ σωστά. Ναι. Και η παράδοση και η θρησκεία είναι δύο πράγματα, το ένα να ανήκει στο άλλο. Ναι. Και αυτό, εμένα η αγωνία μου, είναι να μην ξεχάσουμε την παράδοσή μας, να μην ξεχάσουμε τη γλώσσα μας. Δεν απαιτώ ο άλλος να γίνει θρησκόληπτος και να πάει να γίνει μοναχός για το όνομα του Θεού. Αλλά θέλω να μην ξεχνούν την παράδοσή τους. Και να κρατάμε κάποια πράγματα. Και να κρατάμε. Και επίσης, μέσα από τον ντοκιματέρ, πάντα με τον Κώστα κάνουμε το εξής. Μιλάμε και με τον κοινοτάρχη. Το καφενείο πάντα είναι δίπλα από την εκκλησία. Η πλατεία. Ναι, είναι, συνήθως, ναι. Η εκκλησία είναι μέρος της πλατείας. Σωστά. Είναι η αγορά, μου είπε προχτές ο κοινοτάρχης του Άρσους. Ναι, ναι. Είναι η αγορά της Αθήνας. Ναι, βέβαια. Όπου η αγορά της έρχονταν της από τα χωράφια, λέει, από τον Τρίγο, ναι, κάθονταν να πάνε στον Εσπερινό, να πιούν τον καφέ τους και να πάνε σπίτι. Ναι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι ένα και αυτό. Μάλιστα. Άρα πρέπει να διατηρηθεί αυτό το πράγμα. Θα πω το πιο απλό με τα τραγούδια και τα θρησκευτικά άσματα, οι ψαλμωδίες. Έφευγαν στους παλιούς καιρούς από την εκκλησία και πήγαν στα χωράφια. Ετέρκαζαν τραγούδια. Όλα αυτά τα δημοτικά που έχουμε, με τα μεσαιωνικά και δημοτικά, ναι, ιδιαίτερα, τώρα καλή και όλα αυτά, είναι πλάγιος, ο δεύτερος πλάγιος, είναι ήχοι. Mm. Δηλαδή κρατούσαν αυτό το μέλος το Βυζαντινό και το βάζαν στον πόνο τους, στην αγωνία τους, στις ευχές τους κλπ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε και δύο σήμερα εδώ και είμαστε πολύ τυχεροί που μοιράζεστε μαζί μας όλη αυτή την εμπειρία, αλλά και την αγάπη, θα έλεγα, όχι της δημιουργίας μόνο αυτού του ντοκιμαντέρ, αλλά των δεκαετιών που υπηρετείτε. Παρακαλώ, η καλή συνάντηση στο κοντρόλ. Πάμε και στο επόμενο απόσπασμα. Κύπρος, ένα προσκύνημα, τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού.
Ξεκινήσαμε από το 33, δηλαδή από τον Διωγμό, φτάνουμε γύρω στο 45 που είναι η επίσημη επιστροφή που ήρθαν οι Απόστολοι στην Κύπρο και δίδαξαν, και πηγαίνοντας πιο πέρα για να δούμε και το αποτέλεσμα όπως καταγράφεται, συνάγεται από την Καινή Διαθήκη. Γύρω στο 48 με 49 μετά Χριστό έγινε στην Παλαιστίνη, στα Ιεροσόλυμα, η λεγόμενη Αποστολική Σύνοδος. Εκεί πήραν τον λόγο οι Απόστολοι, μεταξύ άλλων ο Παύλος και ο Βαρνάβας, για να υποστηρίξουν ότι πρέπει να διδάσκονται και οι εθνικοί και να γίνονται μέλη της Εκκλησίας και να μην υπάρχει απέτηση να ακολουθούν την περιτομή, να πηγαίνουν στον Νότο Σολομώντα, να προσκυνούν και όλα τα άλλα έθιμα που είχαν οι Εβραίοι, έφεραν το εξής επιχείρημα. Ο Θεός, λέει, το Άγιο Πνεύμα έδειξε φανερά τη δύναμή του ανάμεσα στους εθνικούς. Οι εθνικοί που εγνώρισαν μέχρι τότε ο Παύλος και ο Βαρνάβας ήταν όταν είχαν έρθει στην Κύπρο και σε μερικές πόλεις της Μικράς Ασίας, που πάει να πει ότι υπήρχε ένα αποτέλεσμα, ένα πολύ καλό αποτέλεσμα εξάπλωσης του χριστιανισμού στην Κύπρο. Στο 50-51 μετά Χριστόν τοποθετείται χρονικά η δεύτερη άφιξη του Αποστόλου Βαρνάβα. Ο Απόστολος Παύλος ακολουθεί άλλη διαδρομή. Ο Βαρνάβας μαζί με τον Ιωάννη Μάρκο, που είναι ανεψιός του, αδερφό τεχνός του, υιός της αδερφής του, της Μαρίας, που είναι η ιδιοκτήτρια του Σικίας, στην οποία έγινε ο μυστικός δείπνος κατά την παράδοση και η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, γιατί ήταν ευλαβέστατος άνθρωπος σύμφωνα με τις πράξεις των Αποστόλων ο Βαρνάβας. Το όνομα του ήταν Ιωσής προηγουμένως και τον ονόμασαν οι άλλοι Απόστολοι Βαρνάβα, γιατί ήταν Ιωσής παρακλήσεως, δηλαδή διακρινόταν για την φιλανθρωπία, για την καλοσύνη, για το ότι ειρήνευε τους ανθρώπους, για τη δραστηριότητα του γενικά. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός επανέρχεται στην ιδιαίτερα του πατρίδα, ήταν δηλαδή ένας Ιουδαίος κυπριακής καταγωγής, ελληνιστής. Αυτός είναι ο οποίος έβαλε στον δρόμο και τον Απόστολο Παύλο ουσιαστικά. Ενώ λέμε συνήθως Παύλος και Βαρνάβας, ο Βαρνάβας είναι που επήρε και γνώρισε τον Απόστολο Παύλο στους άλλους μαθητές μετά από το θαύμα της Δαμασκού. Ο Βαρνάβας λοιπόν έρχεται ξανά στην Κύπρο, περιοδεύει σε όλα τα σημεία που είχαν πάει προηγουμένως και σε άλλα, και παντού χειροτονεί, ιδρύει εκκλησίες, και γι' αυτό λέμε ότι είναι αυτός ο πρώτος επίσκοπος της Εκκλησίας της Κύπρου, γιατί πραγματικά ήταν ο πρώτος ο οποίος εγκαταστάθηκε εδώ, σε μια επταετία περιόδευσε σε όλη την Ίσο, ίδρυσε παντού τοπικές εκκλησίες, χειροτώνησε ανθρώπους, τα ονόματα εκείνα τα οποία ακούγονται και στην Καινή Διαθήκη, στον κατάλογο των 70 τα λεγόμενων Αποστόλων. Να σημειώσουμε ότι και ο αδελφός του Αριστόβουλος είναι και εκείνος Απόστολος από τους 70, που με τη συμβουλή του Αποστόλου Παύλου είναι ο φωτιστής των Βρετανών. Πήγε στις Βρετανικές νήσους και εδίδαξε. Αλλά τα ονόματα Ρόδων, Αρίστων, ο Μνάσονας που έχουμε δίπλα από τον Άγιο Ηρακλείδιο, που ήταν και αυτός περίπου κάτι σαν τον Άγιο Βαρνάβα, Ιουδαίος κυπριακής καταγωγής, όλοι αυτοί οι αναφερόμενοι εκεί, ο Τυχικός που είπα προηγουμένως, ο Επαφράς, ο Φιλάγριος, αυτά τα ονόματα όλα είναι οι άνθρωποι των αποστολικών χρόνων, οι οποίοι εκόσμησαν τους θρόνους της κυπριακής εκκλησίας. Ο Απόστολος Βαρνάβας, μετά την διδασκαλία του σε όλη την Κύπρο, κατέληξε στη Σαλαμίνα όπου ήταν επίσκοπος, αλλά ο Ελίμας, ο Βαριησούς ο Μάγος, δεν είχε ξεχάσει εκείνο που είχε συμβεί και ξεσήκωνε διαρκώς τους Ιουδαίους εναντίον των Αποστόλων. Γι' αυτό και μία φορά τον έσυραν έξω από την συναγωγή και έξω από τη Σαλαμίνα τον λιθοβόλησαν. Εκεί λοιπόν επέθανε μαρτυρικά ο Απόστολος Βαρνάβας. Εκεί προσπάθησαν να κάψουν το λείψανό του, να το εξαφανίσουν, αλλά το διατήρησε με θαυμαστό τρόπο ο Θεός και δεν φθάρηκε, δεν χάθηκε, και το έθαψαν ο Ιωάννης Μάρκος και άλλοι μαθητές του στο μέρος εκείνο που ύστερα ξέρουμε ότι είναι ο τάφος και το μοναστήρι του Αποστόλου Βαρνάβα. Και βεβαίως μαζί έθαψαν και ένα χειρόγραφο αντίγραφο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, το οποίο είναι εκείνο που ευρέθηκε αργότερα με το θαύμα εκείνο και καθιερώθηκε, στηρίχθηκε επάνω του και το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Κύπρου επί Βασιλέως Ζήνωνος, πολύ αργότερα βέβαια αυτό. Αν ακολουθήσουμε λίγο τα βήματα των Αποστόλων, θα δούμε βέβαια
το Μέγα Μνημείο, εκεί που εμαρτύρησε ο Απόστολος Βαρνάβας. Πάνω από τον τάφο του ανιγέρθη αρχικός μικρός ναός και ύστερα με την κατάπαυση των διωγμών έγινε μεγαλύτερος και ύστερα το μοναστήρι που έχουμε μέχρι σήμερα. Αν ακολουθήσουμε και εμείς την παραλιακή διαδρομή και φτάσουμε στην Λάρνακα, η οποία σημειωτέων φέρει το όνομα αυτό λόγω της Λάρνακας, της πέτρινης δηλαδή θήκης μέσα στην οποία το λείψανο του Αγίου Λαζάρου, γιατί ήταν Κίτιον τότε, δεν ήταν Λάρνακα. Λοιπόν, στο σημείο εκείνο που είναι ο ναός σήμερα, βέβαια ο ναός αυτός είναι επιλέοντος του Σοφού, ο μεγαλοπρεπής αυτός ναός του που βρίσκεται εκεί στη Λάρνακα, αλλά αρχικά είχε γίνει άλλος ναός στο σημείο εκείνο. Και προχωρώντας την ίδια τη διαδρομή παραλιακά, όπου περάσουμε στην Αμαθούντα, στο Κούριο, θα δούμε να υπάρχουν εκεί είτε φυλακές που κλείστηκαν οι Απόστολοι και βασανίστηκαν, είτε κάποιους τάφους μαρτύρων, και φτάνοντας και στην περιοχή της Κερίνιας, γιατί κατά τη δεύτερη άφηξη στην Κύπρο, σύμφωνα με την παράδοση, το καράβι βγήκε στην περιοχή της Κερίνιας και συγκεκριμένα στον Κρωμιακίτη, τον Κορμακίτη. Εκεί συνάντησαν τον Αριστείωνα και τον Ρόδωνα, και ο ένας έγινε επίσκοπος στην περιοχή της Λαπίθου, γι' αυτό και έχουμε στην περιοχή εκείνη που λέμε Λάμπουσα, έτσι έχουμε μνημεία τα οποία δείχνουν παρουσία παλαιών χριστιανών. Έχουμε την σαν κατακόμβεση στην Χρυσοκάβα, όπως και στην Πάφο, που είναι του Αγίου Λαμπριανού, της Αγίας Σολομονής, η λεγόμενη τάφη των βασιλείων, που είναι βέβαια αρχαιότερο μνημείο, αλλά χρησιμοποιήθηκε από τους χριστιανούς ως χώρος αποκρύψεως και ταφής των νεκρών, και σε όλη αυτή τη διαδρομή μαρτυρείται όντως η παρουσία των Αποστόλων. Κύπρος, ένα ταξίδι. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που μας δίνει τη ευκαιρία από σήμερα και για το επόμενο χρονικό διάστημα να σας παρουσιάζουμε αναταχτά χρονικά διαστήματα αυτά τα 30 υπέροχα ντοκιμαντέρ. Το πρώτο σήμερα με τίτλο «Τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού». Δόκτωρ Λαλαμπίδη, τι καταγράφεται από τις ανησυχίες των νέων, γιατί δεν θα έλεγα τι σας λένε, αλλά είμαι σίγουρος ότι με την πείρα σας καταγράφετε πολύ περισσότερα, έστω κι αν λένε λιγότερα. Μια βεβαιότητα, μια ανασφάλεια, μια μονοσήμαντη αγωνία το πώς θα επιβιώσει ο κάθε νέος. Ναι. Και αν αυτό που σπουδάζει θα του αποφέρει λεφτά για να ζήσει. Για να ζήσει. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και την ίδια στιγμή καταδεικνύει, αποκαλύπτει την κατάπτωση του τόπου αυτού. Ναι. Και τα λάθη του παρελθόντος. Έτσι. Δεν είναι όμως τοπικό μόνο το πρόβλημα, νομίζω είναι παγκόσμιο. Εχάσαμε το πούσουλα σε όλο τον κόσμο. Εντάξει. Είμαστε μικρός τόπος, δεν είναι και δικαιολογία το παγκόσμιο. Όχι, βλέπω όμως ότι παντού γίνεται μια προσπάθεια να ξεχάσουμε το έθνος, τη χώρα. Με αυτή την έννοια. Με αυτή την έννοια. Α, όχι, εντάξει. Εννοούσα για την επαγγελματική αποκατάσταση. Και να επιβληθούν πράγματα με την έννοια του μοντέρνου, να αποδεχτούμε πράγματα τα οποία είναι κόντρα της παράδοσης του κάθε τόπου, όχι μόνο του δικού μας. Ναι. Ναι. Αυτό βλέπω εγώ και ο κόσμος είναι συγχυσμένος και ανασφαλής. Οι κεδοί οι νεότεροι, Δόκτωρ Χαλαμπίδη. Τι τους λέτε αλήθεια? Πώς τους συμβουλεύετε, τι απαντάτε, ή τουλάχιστον πώς τους καθησυχάζετε τις ανησυχίες? Δεν μπορείς να τους. Πρέπει να τους προσεγγίσεις και τους προσεγγίζεις ανάλογα ποιος είσαι και τι θέλεις να περάσεις. Ναι. Βασικά στοιχεία της αυτοεκτίμησης, της πίστης, με την έννοια της πεποίθησης ή της πίστης που ο ίδιος οργανώνει μέσα του, ναι, για να προχωρήσει. Και να μην σπέβδει να μονοπολεί μέσα του την αξιακή αυτή του ανθρώπου. Δεν είναι τα λεφτά, δεν είναι τα οικονομικά μου. Είναι και αυτά. Είναι. Αλλά και το ηθικό μέρος. Δεν είναι το πάνω όμως. Οι αξίες. Οι αξίες. Η αγάπη. Και πέρα από το έθνος. Η ίδια η αγάπη στον συνάνθρωπο κλπ. Για να μπορέσεις να είσαι, να λέγεσαι άνθρωπο. Ναι. Να σου πω εγώ τι κάνω στα σχολεία όταν πάω να δείξω μια ταινία. Ναι, αλήθεια. Τι ρωτούν, πώς. Πώς το αφομοιώνω? Πρώτα μου κάνει εντύπωση είναι το υψηλό επίπεδο εξυπνάδας των μαθητών. Μάλιστα. Ακόμα και του δημοτικού. Ναι. Δηλαδή ξέρουν να αναλύουν τις εικόνες κλπ. Μάλιστα. Αυτό που τους λέω είναι να γίνουν καχύποπτοι και να μην πιστεύουν κανένα. Και το λέω μπροστά στους δασκάλους τους αυτό το, ναι, πράγμα. Να τους ακούετε όλους, και τους δασκάλους και τους γονιούς, αλλά να μην πιστεύετε κανενός. Εσείς πρέπει να διαβάζετε, να ακούτε,
με τρόπο, με φίλτρο το οποίο εσείς θα αποφασίσετε να ακούσετε και το μεν και το δε, τη μια θέση και την αντίθεση και μετά να αποφασίσετε εσείς με κριτική, να έχετε κρίση εσείς ήδη να ανακαλύψετε την αλήθεια. Και αυτή η πορεία να ανακαλύψετε την αλήθεια δεν διαρκεί μόνο μια εβδομάδα, ένα μήνα και θα την ανακαλύψετε. Θα την ανακαλύψετε κάθε μέρα. Άρα σταματήστε να πιστεύετε τυφλά ό,τι σας πει η τηλεόραση ή ό,τι σας πει το σχολείο ή ό,τι σας πει η εκκλησία, θέλετε. Ναι. Προβληματιστείτε. Κάμε διάλογο με τον δάσκαλο σου, με τον πατέρα σου, με τη μητέρα σου για να ανακαλύψεις την αλήθεια. Mm. Η αλήθεια μεγάλη κουβέντα όμως. Ναι, είναι μεγάλη διότι, κουβέντα. Και είναι και υποκειμενική. Και πρέπει να δούμε τι. Αλήθεια καταρχήν σε θετικό αλφα στερετικό και λύθι, να μην ξεχνώ δηλαδή. Να μην ξεχνώ τι. Ναι. Και εδώ είμαστε. Και είναι ολόκληρο ταξίδι. Είναι σαν ένας φαύλος κύκλος. Έτσι. Πόσο μακριά ή κοντά είμαστε σε αυτή την αλήθεια, κύριε Χαρμανίδη. Ανοίγω μεγάλο κεφάλαιο. Αποκρύβεται η αλήθεια. Αποκρύβεται. Αποκρύβεται δύσκολο η αλήθεια. Δύσκολο ερώτημα. Ναι. Εδώ είμαστε 45 χρόνια, 48 χρόνια μετά είμαστε την εισβολή. Είμαστε μισό αιώνα σχεδόν. Μισό αιώνα μετά την εισβολή. Και αν ρωτήσεις μαθητές του σχολείου μας, μπορεί να μην ξέρουν τι έγινε τις 20 Ιουλίου. Αποκρύβεται ναι. αυτό το πράγμα. Προσπαθούμε να ξεχάσουμε το «Δεν ξεχνώ». Η ιστοσελίδα στο Facebook του «Εμείς και ο κόσμος» κατέβηκε γιατί καταγγέλθηκε ότι πιθανόν να μεταδίδει αναλυθές και προσβλητικό περιεχόμενο το οποίο ενοχλεί μειονότητες. Και ονοείτο. Εδώ είμαστε. Το ιστορικό αρχείο υπάρχει. Τα ιστορικά γεγονότα έγιναν. Εάν θα πρέπει να μην μεταδίδονται και αυτά γιατί είναι αναλυθή ή δεν είναι σωστό περιεχόμενο, δεν ξέρω πόσο ακόμα πιο μακριά είμαστε από την αλήθεια. Δόκτωρ Χαραλαμπίδη. Ελευθερία πνοή πολύχρωμης πεταλούδας. Ελευθερία φυλακισμένη, πονεμένη, εσένα εγκυμονούν όλοι. Αλλά πάλι πια ελευθερία για τον καθένα είναι. Όσο δουλεύουμε σε αυτό το ευλογημένο όμορφο πρόγραμμα, προσωπικά νιώθω τυχερός γιατί ξαναδιαβάζω τη ζωή. Mm. Πέρα από τι πιστεύω, δεν πιστεύω, αυτό ναι. το βλέπω μπροστά μου. Ναι. Όλοι αυτοί που μαρτύρησαν εδώ σε αυτόν τον τόπο, μαρτύρησαν τι, την πίστη τους. Ναι. Ποια πίστη. Στο Χριστό λέει, μα ποιος είναι ο Χριστός. Πάλι αν πει, θα πέσουν διάφορα, όχι. Κρατάω την αλήθεια που λέτε, αλλά κρατάω και την αγάπη. Πολύ σωστά. Αν αυτό είναι. Και για να γίνει αυτό, ναι. η λέξη σκληρή για μένα είναι η ταπεινότητα, η ταπείνωση. Έτσι. Εάν ο άνθρωπος νομίζει ότι θα κάνει ξανά τον πύργο της Βαβέλ, ναι. θα έχει το ίδιο τέλος. Διότι ο κόσμος πιστεύει ότι στη δύναμη του ανθρώπου. Μα ποιος μου δίνει εμένα τη δύναμη. Λέω στο... Ελάτε, τα καμιά φορά έλεγα στους φοιτητές, στο μάθημα αγωγή του λόγου, οι λέξεις καμιά φορά, οι λέξεις, η γλώσσα η ίδια είναι μια μεγάλη απατεωνία. Αλλά σου λέω, αλλά καταλάβεις, σου λέω σ' αγαπώ και μου λες και εγώ σ' αγαπώ, αλλά να σε κανονίσω, λες μέσα σου. Δεν υπάρχει αυτό το... Ναι, μεν αλλά. Η επαφή, η ταυτόσιμη, ταυτόχρονη που το συνέστημα μου να έρθει να σε αγγίξει και να σε ακουμπήσει. Ξεπηδάνε άλλα εκεί πέρα. Ναι, και θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλές εκπομπές. Καλά, εντάξει. Και χαίρομαι πάρα το πολύ που δεν διάξαμε. πάμε παρακαλώ να ολοκληρώσουμε με το πολύ σύντομο τελευταίο απόσπασμα. Ναι. Κύπρος, ένα προσκύνημα τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού και να επανέλθουμε για να ολοκληρώσουμε. Ο Λεόντιος Μαχαιράς, ο Κύπριος χρονογράφος του 15ου αιώνα, αποκαλεί την Κύπρο Αγία Νήσο. Για το πλήθος των Αγίων και Μαρτύρων της Εκκλησίας, Κυπρίων και ξένων και συμπληρώνει. Χρήση είναι να φουμίσομεν εν την Αγία Νήσων και όσον τη φουμίσω δε θέλω πειν ψέματα. Μακρίζα πράγματι είναι ο κατάλογος των Αγίων, οι οποίοι είτε γεννήθηκαν στην Κύπρο είτε αλλού, οι οποίοι ήρθαν στην Κύπρο και μαρτύρησαν υπέρ της χριστιανικής πίστης. Η Εκκλησία της Κύπρου, λαμβανομένων υπόψη της έκτασης του νησιού και του αριθμού των κατοίκων της, μπορεί να καυχηθεί ότι προσέφερε συγκριτικά προς άλλες κατατόπους εκκλησίες μεγαλυτέραν στρατιάν Αγίων και Μαρτύρων.
Μιχαηλάντζελο Cinematographic Productions Limited. Δεν είναι και τυχαίο το Μιχαήλ και Άγγελος με την είσοδο των Αγίων. Ναι. Μία παραγωγή του αγαπητού Μιχάλη Γεωργιάδη, 30 επεισοδίων, ντοκιμαντέρ, όπου θα μπορείτε να παρακολουθείτε κάθε Κυριακή στις 11.30 το πρωί από το Ρικένα. Μιχάλη. Και επειδή αυτά δεν γίνονται από έναν άνθρωπο, θεωρώ καθήκον μου να ευχαριστήσω πρώτα τον Κωνσταντο Χαραμπίδη, που είναι μεγάλη μου τιμή να είναι μαζί και να θεωρούμαστε ομάδα. Χωρίς τον Κώστα, λέω καθαρά ότι δεν θα μπορούσε να γίνει αυτή η δουλειά. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, μάλιστα, που μας δίνει την άδεια. Ναι, τον κάθε ιερέα και τον κάθε κοινοτάρχη και τον κάθε χωριανό που πάμε. Που σας αγκαλιάζει. Που μας αγκαλιάζει, που μας ανοίγει. Ναι, και, ναι, ναι, φυσικά. Ναι. Που μας ανοίγουν την εκκλησία, που μας ανοίγουν τους καφενέδες κλπ. Για να δούμε, να ζήσουμε το χωριό, μάλιστα, το χώρο. Τους επιστήμονες που συνεργάζονται μαζί μας και θα συνεργαστούμε και με άλλους πολύ σύντομα. Και τελευταίο, εσένα που το αγκάλιασες αυτή την εκπομπή, αυτό το ντοκιμαντέρ και τα προβάλλεις, είναι για μας μια έξτρα προβολή την οποία εκτιμώ πάρα πολύ. Και το ΡΙΚ, τη διεύθυνση και τη διοίκηση που αποφάσισε να φιλοξενήσει αυτή τη σειρά. Είναι τιμή μας και ευχαριστούμε. Δόκτωρ Χαλαμπίδη, ο τελευταίος λόγος σε εσάς. Τρέχουμε με ιδιαίτερη έτσι, επιμονή και αγωνία να καλύψουμε και στα κατεχόμενα. Μάλιστα. Όπως προείπατε. Που υπάρχουν. Πέρα από, δηλαδή πέρα από το, στις ελεύθερες περιοχές υπάρχουν ακόμη πράγματα να γίνουν. Περισσότερες από 133 τόσες, σύμφωνα με τα στοιχεία που πήρα, ξοκλήσια μοναστήρια έχουν βεβηλωθεί και κινδυνεύουν να αλλάξουν και τα... Έχουν μετατραπεί σε τζαμιά, κέντρα νυχτερινά, ξενοδοχεία, καζίνα κλπ. Τρομάζει. Μάντρε, αποθήκε. Σχολέ χορού. Παρεξλήσει, Χρυσοκάβα Κερίνια, 10ος αιώνας, Εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Κερίνια, Μοναστήριο Αγίου Χρυσοστόμου, Κουτσοβέντη, Μοναστήριο Παναγία Αψιθιώτη, Σασιχαρή, Αγίου Παντελεήμων, Παναγία Καθαρών κλπ. Δεν θα σα ταλαιπωρήσω άλλο. Απλώ να τα μνημονεύσω. Αγίου Μαμαμόρφου, Απαναγία Κανακαριά, Λιθράγκομη, Ακαθού. Χρυσοσότηρος, Αγία Τριάδα Καρπασίας, Εκκλησία Αγίου Φωτίου Γιαλούσα, Αγία Σολομονής Αγίου Νικολάου, Αποστολό Ανδρέα Ριζεκόρπο και λοιπά, πάρα πολλές που φωνάζουν τουλάχιστον να τις καταγράψουμε και να τις διασώσουμε, να υπάρχουν. Είναι εκπληκτικό πως επιμένουν να στέκονται ακόμη μισό αιώνα μετά. Έτσι. Και να αναμένουν. Ευχαριστώ πολύ και τους δυο που σας. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν χαρά μου και τιμή μου. Ευχαριστούμε. Ο Θεός να σας δίνει δύναμη σε αυτό το ταξίδι των 30 επεισοδίων ντοκιμαντέρ και θα χαρώ να τα ξαναπούμε, αγαπητοί μου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας κάνετε συντροφιά μέχρι αυτή την ώρα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ο καλός συνάδελφος Πέτρος Κίττος στη σκηνοθεσία σήμερα. Μαζί με όλους τους καλούς συνάδελφους πίσω από τις κάμερες, ευχαριστούμε από καρδιάς που συντονιστήκατε. Η εκπομπή σε επανάληψη τα μεσάνυχτα από το ΡΙΚ 2. Και μην ξεχνάτε, εμείς αύριο το πρωί, 2 ώρες ραδιόφωνο το πρωί, στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου, 8 με 10 στους 97,2 και στη συνέχεια άλλη μια ώρα τηλεόραση, 2.30-3.30 στο ΡΙΚ 1 και στο ΡΙΚ ΣΑΤ. Να προσέχετε τον εαυτό σας και να αγαπάτε τους γύρω σας. Δεν είναι δύσκολο. Γεια χαρά.